Το ΕΠΑΝΕΤ είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΕΡ 14-20 για τη δημιουργία και τη στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως θα δημιουργήσει και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Ουσιαστικά, ο στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εμφορίας της προστιθέμενης αξίας. Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, έχει επικεντρωθεί σε 9 τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι κρίθηκαν ότι έχουν στο σχετικό πλεονέκτημα για τη χώρα την περίοδο αυτή που υπάρχει ο συγκεκριμένος ανεξαρτητικός προγραμματισμός. Και αυτοί οι τομείς είναι η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, το περιβάλλον, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, η υγεία, τα υλικά και τα δυστυχία. Καταλαμβάνει το 1/4 περίπου του νέου ΕΣΠΑ, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης της αλληλείας. Και συνδυάζει πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Προκειμένου να υποστηρίξει μια πολυσυμβατική προσέγγιση, καθότι έχει διαρθρωθεί στο πλαίσιο των 9 από τους 11 θεματικούς στόχους που καλύπτει τη νέα προγραμματική περίοδο. Το σύνολο του προϋπολογισμού είναι σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης 4,67 δις ευρώ, των οποίων οι 3,65 είναι η συνδρομή των ταμείων. Διαρθρώνεται σε 3 κύριους άξονες προτεραιότητας και 2 υποστηρικτικούς για την τεχνική βοήθεια. Ο πρώτος και ο τρίτος άξονας χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο δεύτερος από το ΕΕΠΤ. Ο άξονας 1 και 3 υποστηρίζει όλη την... Ο άξονας 1 υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα με την προσέγγιση, όπως αναφερθήκαμε, στους 9 τομείς. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπαμε, στην καινοτομία, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και στον τουρισμό, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, κύριο λόγο εδώ σε αυτόν τον άξονα. Στον άξονα 3 θα υποστηριχθούν όλες οι ανεγκαίες υποδομές προκειμένου να λειτουργήσει ολοκληρωμένο το σύστημα ενισχύσεων. Ο δε άξονας 2, ο οποίος είναι συμπαραδομένος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσεγγίζει όλο αυτό το ζήτημα που λέμε προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει η κατάλληλη προσαρμογή στις αλλαγές για να υποστηριχθεί όλο το σύστημα και το παραγωγικό το οποίο επιχειρείται μέσα από το ΕΠΑΝΕΤ.